αγαπημένο τώρα Έλληνα ηθοποιό και μιλάει πολύ ωραία ελληνικά, παίζει και εξαιρετικά. Και είναι και αυτό που λέμε κλασική γοητεία, διαχρονική γοητεία του σε όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για τον Γρηγόρη Βαλτινό, ο οποίος έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στην Μάρο Κανελάκη. Με τη φωνή Rolls Royce. Πώς? Με φωνή Rolls Royce το λένε. Με φωνή Rolls Royce. Ο Γρηγόρης Βαλτινός μας άνοιξε το σπίτι του, μας υποδέχτηκε στο χώρο που ζει και μένει και σκέφτεται, ξυπνάει, κοιμάται κτλ. Και τρώει. Μας έχει πει, τρώει, είναι βέβαιος, μας έχει πει πάρα πολύ ωραία πράγματα και μας μιλάει και για πολιτική ανάμεσα στα άλλα. Να την απολαύσουμε. Ο δρόμος είναι σκοτεινός, ώσπου να σ' ανταμώσω. Κύριε Βαλτινέ, νιώθω έτσι όπως καθόμαστε ότι θα κάνω συνέντευξη σε ένα πολιτικό. Ναι, συνεχίστε. Έχετε παίξει ρόλο πολιτικό? Ρόλο πολιτικό παίζω στα πράγματα κάνοντας θέατρο. Τώρα, ρόλο πολιτικού στη ζωή μου δεν έχω παίξει, γιατί αν έπαιζα δεν θα μπορούσα να μιλάω όπως μιλάω συνήθως στις συνεντεύξεις. Σας έχει γίνει πρόταση να κατέβετε στην πολιτική? Όποιον καλλιτέχνη και να ρωτήσετε, και το τελευταίο νούμερο που κυκλοφορεί στην πιάτσα, θα σας πει ναι, μου έγινε πρόταση να κατέβω στην πολιτική. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι αντίθετο, γιατί θα είναι αντίθετο με το σωματείο μας. Επομένως, μου έγινε λοιπόν πρόταση να κατέβω στην πολιτική. Δεν κατέβηκα ποτέ, δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Η μόνη μου φιλοδοξία είναι να ασχοληθώ με αυτό που διάλεξα στη ζωή μου και να μην κάνω μεταπηδήσεις δεξιά και αριστερά. Εξαπατηθήκατε από την πολιτική του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχετε πει ότι ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ? Ποτέ δεν είπα ότι ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ των ποτών. Είπα ότι οι καλλιτέχνες από DNA, από τη φύση τους και από την τέχνη που υπηρετούν, συνήθως έχουν μία προοδευτική ιδεολογία. Αυτό είπα τότε και όλοι νομίσαν ότι ψήφισα Τσίπρα. Αν είχα ψηφίσει Τσίπρα, αυτή τη στιγμή θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, όπως νιώθουν πάρα πολλοί συναδερφοί μου. Γιατί πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος έχει εξαπατηθεί, πάρα πολλά ψέματα έχουν υποθεί. Τα είπε απλά και μόνο για να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή ήταν η μόνη φιλοδοξία, όπως αποδεικνύεται στην πορεία. Τον θεωρείτε λαοπλάνο? Εντελώς. Χιλιάδες χρόνια χωρίς συντροφιά, φεγγάρι πες μου κουβέντα γλυκιά. Σε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας σας έχετε πραγματοποιήσει όλα σας τα όνειρα? Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν κανείς πιστέψει ότι πραγματοποίησε όλα του τα όνειρα, είναι πάρα πολύ κοντά στο να εγκαταλείψει και τη ζωή και την τέχνη του. Είναι κοντά στην κατάθλιψη. Όχι βέβαια, σαφώς όχι. Εσύ είσαι το πιο αυστηρός κριτής του εαυτού σας ή η σύζυγός σας όταν σας βλέπει στη σκηνή? Και οι δύο. Και τα παιδιά. Ποια είναι η πιο αυστηρή κριτική που σας έχει κάνει η γυναίκα σας? Κοιτάξτε, δεν μου κάνει καταλυτικά πράγματα mm-hmm. του στυλ, γιατί ασχολείσαι με αυτή την τέχνη, παιδί μου, δεν κάνεις και τέτοια. Όχι. Όχι, επιμέρους πράγματα. Έχω διορθώσει πάρα πολλά πράγματα από παρατηρήσεις δικών μου ανθρώπων και στις δοκιμές, ακόμα και μέσα κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Τα παιδιά σας, οι δύο γη σας, ήταν αυστηροί μαζί σας? Είναι βεβαίως, πάντα, και στην επιλογή των έργων που τους ρωτάω πια εδώ και αρκετά χρόνια και κατά τη διάρκεια της παράστασης. Εσείς ήσταν αυστηρός μπαμπάς? Όχι. Όχι, δεν ήμουν αυστηρός μπαμπάς και σε πολλά σημεία θα έπρεπε ενδεχομένως να είμαι λίγο πιο αυστηρός. Θα συγχωρούσατε την απιστία στο γάμο? Αν πραγματικά αγαπάς τον άλλον και αν ενδιαφέρεσαι γι' αυτόν, μπορείς να συγχωρήσεις όχι μόνο την απιστία αλλά και πολλά άλλα λάθη και αδυναμίες. Έχετε φτάσει στο χωρισμό? Έχουν υπάρξει κρίσεις, αλλά στο χωρισμό όχι, όχι. Δεν είναι τα πάντα τα λεφτά,
Όμως κάτι λένε κι αυτά. Βλέπετε τον εαυτό σας στην τηλεόραση τώρα που είστε στην καθημερινή σειρά? Κάνετε κριτική? Ναι, βέβαια. Είμαι καλός, δεν είμαι? Βέβαια. Έβλεπα πάντα τον εαυτό μου στην τηλεόραση και τον μελετούσα πάρα πολύ. Συνήθως δεν με εγκρίνω, εκτός από ορισμένα πράγματα τα οποία μου βγαίνουν πάρα πολύ και λέω, κοίταξε τι κρίμα αυτό να μην είναι σε μια ταινία, γιατί η ταινία είναι αυτό, καταγράφεται, μπορεί να παίζεται τα επόμενα 100 χρόνια. Πότε έχετε κλάψει στο θέατρο? Πολλές φορές. Κλαίω αν διαβάσω ένα πολύ καλό έργο, κλαίω με μια μεγάλη στιγμή καλλιτεχνική πάνω στη σκηνή ή στο σινεμά, κλαίω ακόμα και με τις διαφημίσεις. Είμαι ευσυγκίνητο άτομο, είμαι μελούρα. Προέρχεστε από μια οικογένεια χωρισμένων γονιών. Όταν γίνατε, αρχίζετε να μπείτε στο θέατρο και γίνετε αναγνωρίσιμος, ο πατέρας σας σας καμάρωσε? Βεβαίως με καμάρωσε και είχαμε πάντα επαφή. Όταν επέστρεψε από την Αμερική και είχα ενηλικιωθεί κιόλας εγώ, είχαμε πάντα επαφή, μιλούσαμε στο τηλέφωνο, αλληλογραφούσαμε, τότε δεν υπήρχαν SMS. Σας έλειπε στα παιδικά σας χρόνια ο πατέρας, η πατρική φιγούρα? Δεν την είχα ποτέ. Δεν την είχα ποτέ για να μου λείψει. Ήταν κάτι δηλαδή που δεν ήξερα πως είναι. Θέλω να σας πάω λίγο στη μητέρα σας και να μου πείτε τι σας έχει πει όταν σας έχει δει στη σκηνή, όταν σας έβλεπε να παίζετε. Ποια ήταν τα λόγια της? Η μαμά μου ήταν πολύ περήφανη που ο γιος της πέτυχε στο θέατρο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που ερχόταν άνθρωποι στο καμαρίνι και λέγανε, είναι και η μητέρα σας κάτω, τη γνωρίσαμε. Και έλεγα, μα πώς τη γνωρίζουν, τόσο πολύ μοιάζουμε. Μοιάζαμε βέβαια, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να πηγαίνουν να τη χαιρετάνε. Ερχόταν την άλλη μέρα, είναι και η μητέρα σας κάτω, είναι και η μητέρα σας κάτω. Επονηρεύτηκα. Κοίταξα λοιπόν μία φορά από την κουρτίνα να δω αν είχε κόσμο, αν ήρθε όλος ο κόσμος να αρχίσουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί καθυστερούσαμε. Και έβλεπα τη μητέρα μου να πηγαίνει στους διπλανούς θεατές και να λέει, είναι ο γιος μου που παίζει, είναι η μητέρα του. Συστηνότανε μόνη της. Τη φώναξα μέσα, της λέω, έτσι και σε ξαναδώ να το κάνεις αυτό, θα σε πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια. Μου λείπει πολύ συχνά η μητέρα μου. Είχε τρομερό χιούμορ. Είπε και την ιστορική φράση, μη στεναχωριέσαι παιδί μου, ζωή είναι, θα περάσει. Άντε να το πεις τώρα αυτό στους σημερινούς πολίτες. Θέλω να μου πείτε πότε έχετε πει, όχ Θεέ μου. Ω Θεέ μου, όπως κάθε άνθρωπος λέω κάθε μέρα, για πολλά πράγματα, είτε για συμφορές είτε για θαυμασμό. Το Ω Θεέ μου είναι ένα έργο που με βούτυξε από την πρώτη στιγμή και όπως φαίνεται δεν είχα άδικο, δεν είχα κακό ένστικτο. Το χέρι να σου δώσω. Γρηγόρης Βαλτινός μαζί με την Κατερίνα Δασκάλου στην παράσταση αυτή. Τι ωραίο ζευγάρι που είναι αυτοί οι δύο πολύ, μαζί. Πολύ, και λέει, είναι εξαιρετική η παράσταση, είναι πολύ καλή και εκείνη. Ξεκίνησε ανάποδα ο Γρηγόρης από τη Θεσσαλονίκη φέτος, έκανε αυτό το τόλμημα, αλλά ευτυχώς τον έχουμε στην Αθήνα. Και εκείνη κάνει την ψυχολόγο του Θεού. Ναι, ναι. Τι τέλειο ρε εσύ, τι ωραίος, τι ωραία σκέψη, τι ωραίο. Πάρα πολύ μου αρέσει. Αγαπημένος Γρηγόρης Βαλτινός και ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ πλάκα, πολύ. Νομίζω. Δεν έχει στη ζωή του. Την επόμενη φορά θα πάω σπίτι του εγώ. Βεβαίως. Θα βγάλουμε άλλα. Βεβαίως, βεβαίως να πας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία συνέντευξη και τον Γρηγόρη Βαλτινό και την Μάρο Κανελάκη.